Καλημέρα, καλημέρα. Τον βλέπετε τον τίτλο. Έχουμε What I Eat in a Day σήμερα, αλλά αυτή τη φορά δεν θα ετοιμάσω εγώ το μενού, το ετοιμάζει το ChatGPT για εμένα. Λοιπόν, την ιδέα για αυτό το βίντεο δεν την είχα από μόνη μου. Έβλεπα πριν από λίγο TikTok. Είδα ένα TikTok που μια κοπέλα από την Αμερική έλεγε ότι είχε κάνει ένα πρόγραμμα από το ChatGPT και είχε βάλει κάποιους περιορισμούς και της το είχε βγάλει όλο το πρόγραμμα με τους περιορισμούς. Είχε μείνει. Επίσης, αυτό που έλεγε ήταν τόσο συγκεκριμένο το ChatGPT σε όλα αυτά που της έλεγε, που δεν ήταν ποτέ κάποιος άλλος, επαγγελματίας, είτε διαιτολόγος, είτε διατροφολόγος, είτε οτιδήποτε τέτοιο. Και άνοιξα την κάμερα αμέσως και είπα να το κάνω κι εγώ. Για όσους λοιπόν δεν ξέρουν τι είναι το ChatGPT, αρχικά να εξηγήσω. Είναι μία πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που βγήκε τώρα. Σε αυτή την πλατφόρμα κάνεις ουσιαστικά ένα chat μαζί με έναν υπολογιστή. Του λες κάποια πράγματα και σου απαντάει έχοντας ψάξει όλο το διαδίκτυο και γενικά ό,τι πληροφορίες υπάρχουν. Το οποίο σαν ιδέα ακούγεται λίγο εξωπραγματική και δεν το έχω δοκιμάσει γενικά το ChatGPT. Την πρώτη μέρα που το άκουσα μπήκα και απλά ρώτησα κανένα δύο βλακίες και μου απάντησε όντως, αλλά παρά ήταν απλά τα πράγματα που ρώτησα εγώ. Αλλά έχω ακούσει κάτι τρελά, δηλαδή να κάνουν εργασίες πτυχιακές. Ήταν το πρώτο που άκουσα βασικά, ότι μπορεί να σου ετοιμάσει πτυχιακή εργασία το ChatGPT και τις παίρνουν έτοιμες από εκεί. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε για να δούμε τι θα πει. Θα σας έχω από δίπλα όλη τη συζήτηση για να τη δείτε. Λοιπόν, εδώ του έγραψα ότι θέλω μενού 7 ημερών, μιας εβδομάδας, 2.000 θερμίδες κάθε μέρα, για γυναίκα που έχει έczema και σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, που έχω, γι' αυτά θα συζητήσω λίγο πιο μετά. Και λέω ότι δεν θέλω τυρί, γιατί με το έγκυμα δεν ξέρει ο καθένα τι trigger έχει και τα λοιπά. Σίγουρα δεν θα ξέρει το ChatGPT. Εγώ ξέρω ότι το trigger μου είναι το τυρί. Και θέλω και 100 γραμμάρια πρωτεΐνης κάθε μέρα. Αυτό είναι το πολύ πολύ βασικό για μένα. Και μου έβγαλε από κάτω ένα πλάνο με 2.000 θερμίδες, για να δούμε τι παίζει εδώ. Και αυτό που είδα είναι ότι μου έχει 2 φορές σολομό μέσα στην εβδομάδα που δεν θέλω να το κάνει αυτό, οπότε είπα να βγάλει και το σολομό. Μου τον έβγαλε βέβαια μόνο στην 7η ημέρα. Δεν ξέρω γιατί. Και μου έβαλε και ζουκίνι noodles, τα οποία είναι μακαρόνια από κολοκύθι που δεν μπαίνω στη διαδικασία να το κάνω τώρα αυτό. Οπότε του είπα να μου βγάλει και αυτά. Συνεχίζει όμως και μου βγάζει την 7η ημέρα μόνο. Οπότε του είπα να μου κάνει και τις 7 ημέρες χωρίς το σολομό και χωρίς τα ζουκίνι. Γενικά φαντάζομαι ότι επειδή είναι σε αρχικό στάδιο το ChatGPT, δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι ζητάει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, θα πρέπει να το πεις κάποιες φορές. Και μου έβαλε και τιλάπια που δεν καταλαβαίνω τι είναι η τιλάπια, οπότε είπα ότι δεν θέλω και τιλάπια. Αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι δεν μου έχει βάλει καθόλου όσπρια, που εγώ τα λατρεύω τα όσπρια, μου αρέσουν πάρα πολύ, οπότε του είπα να μου βάλει και όσπρια μέσα στο πλάνο αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, μπορείτε να του πείτε πάρα πολλά πράγματα. Εάν βλέπετε ότι το πλάνο δεν σας αρέσει, θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές, βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια κενά, προφανώς του το λέτε. Και φαντάζομαι ότι πολλοί κόσμος θα ντρεπόταν να το πει αυτό και να κάνει τόσες πολλές αλλαγές κτλ. Αλλά επειδή μιλάμε με έναν υπολογιστή, δεν μας νοιάζει κιόλας. Λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπω εγώ τώρα μέσα στο μενού που μου έχει βγάλει είναι ότι τα γραμμάρια της πρωτεΐνης δεν είναι πολλά. Βλέπω ότι δεν είναι 100. Οπότε του είπα τώρα να μου βάζει 100 γραμμάρια πρωτεΐνης κάθε μέρα. Και μου είχε κάνει ένα revised 7-day meal με όλα αυτά που του είπα, πραγματικά. Το κατάλαβε, το πιάσε στο τέλος και μου γράφει από δίπλα, από κάθε γεύμα, τα γραμμάρια της πρωτεΐνης, το οποίο είναι φανταστικό. Ωραία, οπότε έχουμε καταλήξει στο μενού της εβδομάδας. Θα το ακολουθήσω, θα κάνω μία μέρα, βασικά θα ξεκινήσω από το πρωινό μίας ημέρας που έχω τα πράγματα και θα πάω μετά στο σούπερ μάρκετ για να πάρω και τα υπόλοιπα. Αυτό που έλεγε η κοπέλα είναι ότι μπορείς να του πεις να σου κάνει και ένα grocery list, δηλαδή να σου φτιάξει μία λίστα για το σούπερ μάρκετ, για το μανάβι, οτιδήποτε τέλος πάντων, με όλα αυτά τα πράγματα που θα χρειαστείς για την εβδομάδα σου. Οπότε θα του πω τώρα να μου δώσει και μία grocery list. Θα ξεκινήσω σήμερα να δω πώς θα πάει. Εγώ θα γυρίσω μόνο την πρώτη μέρα, δεν θα γυρίσω όλη την εβδομάδα. Γιατί θέλω να δω κιόλας πώς θα πάει σήμερα
Για να δω αν θα το συνεχίσω τις επόμενες ημέρες. Από ό,τι βλέπω, στην πρώτη μέρα έχει πράγματα τα οποία έχω στο σπίτι, οπότε θα πιάσω την πρώτη μέρα να κάνω σήμερα και μετά θα πάω και στο σούπερ μάρκετ, γιατί κάποια πράγματα δεν τα έχω. Αλλά πάμε να φτιάξουμε πρωινό. Θέλει γιαούρτι με mixed berries, εγώ αυτή τη στιγμή έχω μόνο αυτές τις λίγες φράουλες, και θέλει και 2 βραστά αυγά με μία φέτα ψωμί. Οπότε θα βάλω εδώ γιαουρτάκι, βάλουμε και τις φραουλίτσες και από πάνω θέλει και μία κουταλιά μέλι. Και εδώ έχουμε το ψωμάκι και θα βάλω τα αυγά από πάνω έτσι. Θα ρίξω λίγο αλατάκι από πάνω και για να δώσω και λίγο επιπλέον γεύση θα βάλω και λίγο μπούκοβο. Και το πρωινό μου είναι έτοιμο, θα φάω πρώτα το ψωμί με τα αυγά και μετά θα περάσω στο γιαούρτι. Και έβαλα και το σνακ, το οποίο είναι ένα μήλο και αμύγδαλα. Δεν έχω βγάλει ακόμα από τα συμπεράσματά μου, γιατί εντάξει είναι νωρίς, μόνο 2 γεύματα έχω φάει. Αλλά θέλω να φάω και το μεσημεριανό και να δω λίγο πώς είναι η όλη φάση, να το δω πιο αναλυτικά τι μου είπε κτλ. Και θα σας πω την άποψή μου γενικότερα, όπως και κάποιες πληροφορίες που θεωρώ ότι θα είναι αρκετά χρήσιμες. Αλλά ναι, θα φάω τώρα το σνακ, θα πάω επιτέλους στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω και θα τα πούμε σε λίγο. Το μεσημεριανό είναι μια σαλάτα με κοτόπουλο. Θα φτιάξω πρώτα τη vinaigrette. Η μόνη πληροφορία που έδινε είναι ότι είναι lemon vinaigrette, οπότε θα βάλω ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού, μουστάρδα, μια σκελίδα σκόρδο και λίγο αλάτι. Και θα ανακατέψω. Και για τη σαλάτα θα χρησιμοποιήσω ένα μικρό αγκουράκι, ντοματίνια, ένα στήθος κοτόπουλου, ρεβίθια που έχω βράσει, αρκετή ρόκα και μερικά φύλλα από μαρούλι. Και θα περιχύσω από πάνω τη vinaigrette που έφτιαξα. Ανακατεύω και η σαλάτα είναι έτοιμη. Γύρισα από το γυμναστήριο και έχω βάλει να φάω το δεύτερο σνακ της ημέρας, το οποίο είναι καρότα με λίγο χούμους. Εντάξει, είναι ένα πολύ basic σνακ, αρκετά υγιεινό και έχει και τη λιγότερη πρωτεΐνη από όλα τα γεύματα. Τώρα όμως θέλω να μιλήσω λίγο για όλη την εμπειρία αυτή με το ChatGPT μέχρι στιγμής. Επειδή πήγα και στο σούπερ μάρκετ, είδα τη λίστα όλη, τα ψώνισα, τα φαγητά, είδα και όλο το διατροφικό πλάνο που έχει κάνει. Όπως είδατε, έβαλα αρκετούς περιορισμούς και οι βασικοί περιορισμοί ουσιαστικά, τα βασικά πράγματα που ήθελα να κάνει ήταν 2. Ουσιαστικά ήταν 3 τα μεγάλα, αλλά θα μιλήσω για το τρίτο στο τέλος. Αλλά τα βασικά ήταν 2. Το πρώτο ήταν φυσικά το σύνδρομο πολυκυστικών οθικών και το δεύτερο το έγκζεμα και τα 2 έχουν να κάνουν με τη διατροφή. Διαγνώστηκα με σύνδρομο πολυκυστικών οθικών όταν ήμουν 19, πριν από 15 χρόνια ακριβώς. Και εκείνη την περίοδο πήγα προφανώς σε μία γυναικολόγο και μου έγραψε αντισυλληπτικά χάπια. Αυτό που μου είχε πει ήταν ότι, αδύνατη σε βλέπω, υγιεινή διατροφή θέλει, να μην καπνίζεις γιατί θα πάρεις τα αντισυλληπτικά και να κάνεις και 3 εξετάσεις αίματος, οι οποίες είχαν να κάνουν με το ότι θα έπαιρνα τα αντισυλληπτικά και ήταν για το σηκώτη και για τη θρόμβωση κτλ, τις οποίες και έκανα. Και δεν μου είπε τίποτα άλλο, προφανώς, για τη διατροφή. Και εγώ εννοείται, επειδή δεν ήξερα, πήγα και πήρα τα αντισυλληπτικά και ήταν κιόλας κάτι το οποίο είχαν κάνει και αρκετές φίλες μου, γιατί αρκετές φίλες μου είχαν σύνδρομο πολυκυστικών οθικών. Οπότε δεν ήταν κάτι περίεργο το να πάω να πάρω αντισυλληπτικά και να τα ξεκινήσω. Είναι χρόνια τώρα που τα έχω κόψει όμως. Και επίσης έχει φτιαχτεί όλο αυτό το θέμα με τις πολυκυστικές οθήκες. Έχω αλλάξει και γυναικολόγο και όλα είναι καταπληκτικά. Και προφανώς έχω φτιάξει και το θέμα της διατροφής. Οι πολυκυστικές οθήκες δεν οφείλονται κυρίως σε ορμονικό θέμα. Είναι επειδή δεν μεταβολίζεται σωστά το ζάχαρο. Οπότε έχει να κάνει πάρα πολύ με το θέμα της διατροφής, τις περισσότερες φορές, έτσι. Όσοι λοιπόν έχουν πρόβλημα με σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, θα πρέπει να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διατροφή. Και εδώ να πω ότι δεν ακολουθώ τέτοια διατροφή 100%. Είμαι στο 80% ακολουθώ, 20% κάνω και παρασπονδίες. Φυσικά θα φάω και γλυκά, θα φάω και άλλα πράγματα, αλλά είναι πάρα πολύ βασικό να ξέρετε ότι σε περίπτωση που θέλετε να μείνετε έγκυος, γιατί εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στις πολυκυστικές οθήκες, επειδή δεν γίνεται ορυξία, θα πρέπει να ακολουθήσετε ευλαβικά μια τέτοια διατροφή. Τώρα γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί προφανώς
το ChatGPT έπεσε μέσα. Όλα αυτά τα τρόφιμα είναι μέσα στο πλαίσιο της διατροφής ενός ατόμου το οποίο έχει σύνδρομο πολυκιστικών οθικών. Είναι ok, είναι ok αυτό που λέει το ChatGPT, μπορώ να σας το πω με απόλυτη βεβαιότητα, δηλαδή τα τρόφιμα τα οποία λέει και τα γεύματα τα οποία έχει είναι ok. Τώρα, πάμε στο κομμάτι του εκζέματος. Το έκζεμα είναι μια περίεργη φάση, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα στον κάθε άνθρωπο. Θα πω πάρα πολύ συνοπτικά για όσους δεν ξέρουν ότι το έκζεμα δεν είναι μια κατάσταση δερματική. Έχει να κάνει περισσότερο με τον οργανισμό σαν σύνολο και έχει εξάρσεις και υφέσεις. Πάντα θα έχεις έκζεμα, λογικά, δεν έχει βρεθεί κάποια θεραπεία. Απλά τουλάχιστον προσπαθούμε να δούμε τι φέρνει αυτές τις εξάρσεις. Σε αρκετά άτομα κάποια τρόφιμα φέρνουν την έξαρση. Γι' αυτό και κάνουμε κάτι το οποίο λέγεται Elimination Diet. Τι είναι λοιπόν το Elimination Diet? Για να σας πω λίγο τι παίζει και με αυτό. Το Elimination Diet είναι ότι τρως ουσιαστικά μια διατροφή η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Έχει τύπου λαπά, ξέρω εγώ, και μπανάνες. Και μετά σιγά σιγά βάζεις κάποια τρόφιμα και όσο προσθέτεις αυτά τα τρόφιμα, κάθεσαι και παρατηρείς εάν θα έχεις κάποια έξαρση, κάποια μεταβολή, κάτι. Αυτή η διατροφή, το Elimination Diet, προτείνεται σε πολλές περιπτώσεις. Απλά σας λέω εγώ τι έχω δει για τη δική μου την περίπτωση. Στη συγκεκριμένη μας περίπτωση, για το ChatGPT, του είπανε μεν ότι έχω έξεμα, αλλά έπρεπε να του πω και ποιο είναι το trigger μου, ποιο τρόφιμο ουσιαστικά δεν θέλω να μπει εκεί μέσα και μπορείτε φυσικά να πείτε και τις αλλεργίες σας και τα λοιπά. Εγώ έχω ένα θέμα με τυριά, όχι όλα τα τυριά, με κάποια τυριά. Και προφανώς το ακολούθησε, δεν υπήρχαν καθόλου τυριά στα γεύματα της εβδομάδας, που είναι μια χαρά. Και τώρα το άλλο το κομμάτι, το οποίο εγώ έχω αρχίσει και το ψάχνω λίγο, είναι το κομμάτι ότι ήθελα να μου βγάλει μια διατροφή για γυναίκες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχω αρχίσει και το βλέπω τους τελευταίους μήνες και μου βγάζει και νόημα λογικά ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να τρώει και δεν μπορεί να έχει την ίδια διατροφή με έναν άντρα και ειδικά όταν μιλάμε για γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία. Γιατί μια γυναίκα δεν έχει προφανώς τις ίδιες ανάγκες καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου της. Το σώμα χρειάζεται άλλα πράγματα σε κάθε εβδομάδα του κύκλου. Είτε μιλάμε για διατροφή, είτε μιλάμε για ξεκούραση, είτε μιλάμε για άσκηση, θα πρέπει λίγο να το προσεγγίζουμε διαφορετικά. Οπότε έχω ξεκινήσει λίγο να τρέφομαι και να κινώ το σώμα μου και να ζω ουσιαστικά αναλόγως με τον κύκλο μου και βοηθάει πάρα πολύ. Δεν το είπα τόσο πολύ στο ChatGPT αυτό, θα μπορούσα να πω ας πούμε ότι ναι είναι woman και είμαι την αρχή του κύκλου, ας πούμε. Ήθελα να γράψω συγκεκριμένα πράγματα για να το δοκιμάσουμε απλά μια μέρα τώρα. Προφανώς μπορείτε να βάλετε και άλλα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι οι δυνατότητες είναι απεριόριστες ή θα είναι απεριόριστες. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα θα βελτιωθεί και θα εξελιχθεί. Επίσης, θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί μίλησα και για γιατρούς και τα λοιπά. Φυσικά, δεν είναι όλοι οι επαγγελματίες το ίδιο. Και έχει να κάνει και το ποιος είσαι εσύ. Τότε, εγώ στα 19, προφανώς, σας είπα, δεν ήξερα πώς να μιλήσω σε έναν άνθρωπο επαγγελματία γιατρό. Ήμουν αρκετά διστακτική, ντρεπόμουν, δεν ήξερα πώς να συμπεριφερθώ κτλ. Φυσικά, υπάρχουν επαγγελματίες στη δουλειά τους πολύ καλή και γιατροί πάρα πολύ καλοί. Και πριν από κάποιες μέρες είχε κάνει και η Έλενα Κρεμλίδου ένα βίντεο με γυναικολόγο που ρωτούσαν για αυτό το θέμα των πολυκιστικών οθικών και είπε το ίδιο πράγμα. Φυσικά για ό,τι σας μιλάω τώρα θα τα έχω όλα από κάτω με link με τα πάντα. Αυτά εγώ σας αφήνω κάπου εδώ να κάτσω λίγο να κάνω δουλειά στο σπίτι και θα τα πούμε πολύ σύντομα με το βραδινό και τελευταίο γεύμα. Πάμε να φτιάξουμε το βραδινό, το οποίο είναι μία γλυκοπατάτα. Έκοψα μία γλυκοπατάτα στη μέση και την έβαλα στον κάδο του air fryer με λίγο ελαιόλαδο. Αυτή θα ψηθεί στους 190 βαθμούς για 30 λεπτά. Αφού έβγαλα την πατάτα από το air fryer, έβγαλα με ένα κουτάλι το εσωτερικό της, το έβαλα σε ένα μπολ. Στο μπολ επίσης πρόσθεσα ντομάτα, αβοκάντο, μαύρα φασόλια και καλαμπόκι και λίγο αλατάκι. Τα ανακάτεψα όλα μαζί και τα πρόσθεσα πάλι στην πατάτα. Και το βραδινό είναι έτοιμο.
Εννοείται ότι μπορείτε να κάνετε την ίδια ακριβώς συνταγή και στο φούρνο. Εγώ επειδή έκανα μόνο μία γλυκοπατάτα, την έβαλα στο air fryer. Αλλά ναι, θα φάω τώρα το βραδινό μου. Είχα κλείσει το βίντεο, αλλά τώρα που έτρωγα, καθόμουν και σκεφτόμουν κάποια πράγματα. Έχω τελειώσει με το φαγητό μου. Και καθόμουν και σκεφτόμουν ότι θα μου έρθει το σχόλιο ότι, okay, θα έρθουν τώρα το ρομπότ να μας πάρουν τις δουλειές. Και η αλήθεια είναι ότι, παιδιά, αυτό δεν ισχύει. Τουλάχιστον δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Αλλά και να φτάσουμε, νομίζω ότι θα είναι δικό μας το λάθος. Έβλεπα τις προάλλες ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο δεν θυμάμαι τι ήταν, ήταν άντρας, ήταν γυναίκα. Είχε ζητήσει ψυχολογική υποστήριξη από το ChatGPT και είχε δώσει πολύ πολύ καλές συμβουλές. Αλλά είχα διαβάσει και τα σχόλια σε εκείνο το βίντεο, τα οποία ήταν πάρα πολλά και πολλοί κόσμος είχε κάνει το ίδιο πράγμα και μου είχε κάνει εντύπωση ένα σχόλιο που έλεγε ότι το ChatGPT μου είχε μιλήσει πιο ανθρώπινα και από όλους τους ψυχολόγους που είχα πάει και αυτό ήταν πολύ στενάχωρο να το βλέπεις σαν σχόλιο. Το ChatGPT λοιπόν δεν νομίζω ότι θα έρθει και θα μας πάρει τις δουλειές. Νομίζω ότι είναι μία εξέλιξη η οποία ήταν λογικό να γίνει και θα πρέπει εμείς να εξελιχθούμε ανάλογα με τους καιρούς. Εκτός από τις δουλειές, εκτός από το θέμα επάγγελμα και τα επαγγέλματα τα οποία θα βλάψει κτλ. Νομίζω ότι αυτό που λείπει τη σημερινή εποχή από όλους μας και βάζω και τον εαυτό μου μέσα είναι το έμπαθι. Και το έμπαθι δεν είναι η εμπάθεια. Στα αγγλικά είναι ουσιαστικά η ενσυναίσθηση, η κατανόηση. Το να βλέπεις και να ακούς τον άλλον 100% και να είσαι εκεί. Βασικά αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το να είσαι παρόν. Δεν είμαστε παρόντες 100%. Και στη δουλειά μας πολλές φορές και καταλαβαίνω ότι ειδικά όταν έχεις να κάνεις με κόσμο, έχεις ακούσει τις ίδιες ερωτήσεις, έχεις πει τα ίδια πράγματα, κάπου είναι λίγο βαρετά, κάπου έχεις δικά σου θέματα και τα σκέφτεσαι και δεν είμαστε παρόντες τις περισσότερες φορές, δεν είμαστε εκεί να ακούσουμε τον άλλον. Και σε αυτή την περίπτωση ένα μηχάνημα, μια τεχνητή νοημοσύνη, ένα AI είναι όντως εκεί, γιατί είναι η δουλειά του αυτή, δεν είναι μηχάνημα. Εγώ προσωπικά θα προτιμήσω έναν άνθρωπο και μια επαφή, ειδικά με έναν επαγγελματία στη δουλειά του, από ένα μηχάνημα, αλλά εάν δω ότι δεν είναι εκεί να μ' ακούσει, δεν είναι εκεί να καταλάβει εμένα και με καταλαβαίνει περισσότερο ένα μηχάνημα, ναι, εννοείται θα στεναχωρηθώ πολύ. Αυτό είναι το μόνο το οποίο εμένα με προβληματίζει. Αλλά γενικά θεωρώ ότι έχουμε ακόμα καιρό για να φτάσουμε σε αυτό το πράγμα. Με κάποια επαγγέλματα μπορεί να συμβεί πιο σύντομα, με κάποια επαγγέλματα μπορεί να μην συμβεί καθόλου. Αλλά νομίζω ότι είναι στο δικό μας χέρι να εξελιχθούμε, να γινόμαστε καλύτεροι σαν άνθρωποι και σαν επαγγελματίες και γενικά να γινόμαστε καλύτεροι. Και ναι, ήταν ένας προβληματισμός που είχα και μία συζήτηση με τον εαυτό μου καθώς έτρωγα, οπότε είπα να τα πω και σε εσάς. Θα ήθελα πολύ όμως να ακούσω και τις δικές σας σκέψεις. Αυτά, εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!